Προσωπικές διαφορές κρύβονται πίσω από το απίστευτο τροχαίο που συνέβη χθες το μεσημέρι στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Χανίων Κισάμου κάτω από τη γέφυρα του Βαμβακόπουλου. Ο 46χρονος οδηγός ενός γεωταχύτυπου βαν, κινούμενος με ταχύτητα, έπεσε πάνω στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 53χρονος διανομέας αλβανικής υπηκότητας, ο οποίος εξφενδονίστηκε μπροστά στο βάθρο της γέφυρας και εγκαταλείφθηκε. Βίντεο που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία καταγράφει το γιοταχή φορτηγάκι να πέφτει με σφοδρότητα στο προπορευόμενο μηχανάκι του διανομέα χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα. Ο 46χρονος, ο οποίος προκάλεσε το ατύχημα, διέφυγε για να συλληφθεί απογευματινές ώρες χθες από αστυνομικούς του τμήματος τροχείας Χανίων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλοδαπού. Από την αστυνομική έρευνα και το αποκαλυπτικό βίντεο, προέκυψε ότι ο συλληφθής, οδηγώντας γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με πρόθεση με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο αλλοδαπός, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε με κακώσεις στο κεφάλι στο νοσοκομείο Χανίων. Για καλή του τύχη όμως, τα τραύματά του ήταν αντιμετωπίσιμα. Διακομίστηκε χθες το τμήμα επικότων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, περιστατικό 53χρονος. Κατά τα αναφερόμενα διανομέας, θύμα τροχαίου, ο οποίος εισήχθη για παρακολούθηση και για απεικονιστικούς ελέγχους στην νευροχειρουργική κλινική. Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, που σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 46χρονου Χανιώτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το μεσημέρι πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και του έδωσε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή Χανίων. Ενώπιον του ανακριτή θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 53χρονου. Το θύμα πάντως είναι καλά στην υγεία του και σήμερα πήρε εξιτήριο από την νευροχειρουργική κλινική.